Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Έχουμε μια νέα σύγκρουση, όπως βλέπετε, με επίκεντρο τη συμφωνία των Πρεσπών, με πολλά σενάρια γύρω-γύρω να ακούγονται από το τι θα γίνει και αν τελικά θα υπάρξει η πλειοψηφία που χρειάζεται για να περάσει αυτή η συμφωνία. Σας ανησυχεί εσάς, υπάρχει ανησυχία από αυτή τη διαμάχη και από όλα αυτά που ακούγονται από την πλευρά του κ. Καμένου? Και έχουμε και την πολιτική γραμματεία σήμερα που σίγουρα το θέμα αυτό θα απασχολήσει και θα ζητηθεί ευρέως και με τον Πρωθυπουργό που θα υπάρχει συζήτηση. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι έχουμε μια νέα χρονιά. Ναι. Μια νέα χρονιά που είναι μετά από τα μνημόνια, μετά από αυτή τη σκληρή δοκιμασία για τον ελληνικό λαό. Νομίζω ότι κλείνοντας αυτή η χρονιά έχουμε δώσει σαφή δείγματα γραφής υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας, με θετικά μέτρα που στηρίζουν πρώτα απ' όλα την εργασία, την ανάκτηση της εργασίας, και αυτά βεβαίως θα συνεχιστούν αμέσως με την έναρξη των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Αυτό που είναι εμβληματικό και νομίζω ότι πρέπει να το θυμίσω είναι, για μια ακόμη φορά, είναι η αύξηση του βασικού μισθού χωρίς πλέον υποκατώτατους κλπ. Το οποίο είναι μία, νομίζω, ενέργεια που θα σημαδέψει όλη την επόμενη περίοδο, όπως και οι ρυθμίσεις βεβαίως στους δανειολήπτες και σε αυτούς που χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία με μεγάλα κουρέματα, με δόσεις έως 120 κλπ. Αυτά είναι πολύ σημαντικά μέτρα τα οποία έρχονται σαν συνέχεια όλων αυτών των θετικών μέτρων που ήδη έχουν ψηφίσει. Ναι. Και τα βιώνει ο ελληνικός λαός, η κοινωνική πλειοψηφία, ήδη από τώρα. Τώρα, εμβληματικό βεβαίως είναι για μας, για την κυβέρνησή μας, για το ΣΥΡΙΖΑ και η Συμφωνία των Πρεσπών. Και θεωρούμε ότι είναι μια καλή συμφωνία, μια εθνικά ωφέλιμη συμφωνία, μια συμφωνία που σε αυτό τον ταραγμένο χώρο των Βαλκανίων θα συμβάλλει αποφασιστικά στη σταθερότητα, στη συνανάπτυξη, στην ελληνική συνεργασία των λαών. Ο κύριος Καμένος έχει εδώ και πολύ καιρό ξεκαθαρίσει, θα έλεγα, έχει τοποθετηθεί ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Θα έλεγα ότι λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι γιατί πραγματικά με τον κύριο Καμένο, με το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων, έχουμε μία ειλικρινή συνεργασία όλο αυτό το χρονικό διάστημα και βεβαίως έχουμε και πολλά ακόμη να κάνουμε. Ωστόσο φαίνεται ότι δεν αναθεωρεί τη στάση του ο κύριος Καμένος, επιμένει σε αυτή την άποψη και είναι, θα έλεγα, με βάση τις δηλώσεις προδιαγεγραμμένο ότι δεν θα στηρίξει την συμφωνία. Τώρα, το πώς ακριβώς αυτό θα εξελιχθεί, εγώ νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για να δούμε τι ακριβώς επιλογή μπορεί να κάνει ο κύριος Καμένος σε σχέση με τη στάση του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και των βουλευτών του και των στελεχών του και όλα αυτά τα οποία ήδη υπόθηκαν. Δεν μας ανησυχεί όμως. Δεν σας ανησυχεί. Θα σας πω γιατί. Γιατί, κοιτάξτε, υπάρχει ο κύριος Καμένος από τη μία που δεν συμφωνεί και Κώστα που θέλει συμβάλλει. Υπάρχει και ο κύριος Καμένος που δεν συμφωνεί με τη συμφωνία των Πρεσπών και έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του. Υπάρχει το θέμα της δεδηλωμένης. Είναι ένα θέμα που έχει ανοίξει και υπάρχει και η κυβέρνηση ανοχής που ακούμε, κυβέρνηση μειοψηφίας. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει ξανά τεθεί στο τραπέζι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Πρώτη φορά τα ακούμε. Και υπάρχει και, να μου πείτε, νιώθετε ότι είναι μια απειλή που επικρέμεται όσον αφορά την ολοκλήρωση της συμφωνίας των Πρεσπών ή όλη η στάση του κύριου Καμένου? Δηλαδή, αν απειλείται γενικά η συμφωνία. Εκτιμώ, κύριε Κοντογιώρη και κύριε Πουλακίδα, ότι δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα που λέτε. Ναι. Δηλαδή, θα έλεγα ότι εάν και εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έτσι όπως φαίνεται ότι θα γίνει πολύ σύντομα στη γειτονική χώρα και με όλες τις διευκρινήσεις αυτές που αφορούν το ζήτημα της υπηκότητας, οι οποίες, κάνω μία μικρή παρέκβαση τώρα εδώ για να πω ότι ακυρώνουν
και συντριπτικά θα έλεγα. Οποιαδήποτε επιχειρήματα από την πλευρά της αξιωματικής ιδίως αντιπολίτευσης και της αντιπολίτευσης γενικά, νομίζω λοιπόν ότι δεν κινδυνεύει η συμφωνία. Η συμφωνία θα έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα έρθει μόλις ολοκληρωθούν οι διεργασίες από την πλευρά της γειτονικής χώρας. Αρκετά σύντομα νομίζω. Άρα όχι το Μάρτιο, αλλά νωρίτερα πια. Φαίνεται, όλα δείχνουν ότι θα γίνει αυτό νωρίτερα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η συμφωνία θα βρει τη στήριξη της πλειοψηφίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και πιστεύω πραγματικά, το επαναλαμβάνω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο, ότι αυτή η συμφωνία είναι μια επωφελής συμφωνία για τον ελληνικό λαό, για τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά και για την ειρήνη και τη συνεργασία και τη ανάπτυξη στην περιοχή. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι μια εμβληματική ενέργεια που κάνει αυτή η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ, αναλαμβάνοντας και το ρίσκο αυτής της επιλογής. Συνεπώς δεν φοβάμαι για τη συμφωνία, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να μην κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα. Πάντως, για να υπάρξει, για να πω αυτό το σημείο μόνο, για να υπάρξει πτώση της κυβέρνησης, κάτι που κάποιοι εύχονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχουν γίνει γραφικοί, θα έλεγα, πρέπει να υπάρξει καταψήφιση της κυβέρνησης με πρόταση δυσπιστίας, η οποία πρέπει να συγκεντρώσει απαραίτητος το 151. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί, βάζοντας όλα τα σενάρια στο τραπέζι, να ισχυριστεί ότι τέτοια πιθανότητα υπάρχει. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει και τις πολιτικές, κατά τη γνώμη μου, τους πολιτικούς σχετισμούς, αλλά και την οριμότητα να πάει μπροστά, γιατί έχει πολύ έργο να κάνει ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε την λογική ή δεν είστε της άποψης ότι θα πρέπει ο κύριος Τσίπρας, μετά τη συμφωνία των Πρεσπών και μια ενδεχόμενη αποχώρηση από την κυβέρνηση του κόμματος του κύριου Καμένου, να ζητήσει ο κύριος Τσίπρας ψήφιο εμπιστοσύνη. Κοιτάξτε, κύριε, να μετατρέψει μια πρόταση μορφή σε ψήφιο εμπιστοσύνη. Κύριε Πουλακίδα, δεν αποκλείω τίποτε. Νομίζω ότι όταν η συγκυρία οριμάσει την κατάλληλη στιγμή, τα συλλογικά μας όργανα, ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει ποια είναι η καλύτερη επιλογή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ένα έργο που είναι πολύ κρίσιμο, επαναλαμβάνω, για την κοινωνική πλειοψηφία, για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, και νομίζω ότι αυτό ήδη το αντιλαμβάνεται πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού. Τώρα αυτό, επειδή θέλω να μείνουμε λίγο στα σενάρια που ακούμε για κυβέρνηση με ψηφίας, με ψήφα ανοχής. Εσάς πώς σας ακούγονται σαν σενάρια καταρχήν? Είναι μια διαφορετική διάσταση έτσι στον πεδίο των πολιτικών εξελίξεων που αυτή τη στιγμή έχουμε και καταγράφουμε και έχει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το ακούσαμε και από τον κύριο Τζανακόπουλο, δηλαδή δεν έχει βγει απλά στο σενάριο, έχει υποθεί και από τον κύριο Τζανακόπουλο αυτή η κυβέρνηση με ψηφίας ενδεχομένως. Πώς σας ακούγεται εσάς? Εγώ θα επαναλάβω ότι οι πολιτικοί σχετισμοί και οι συνταγματικές μας, οι προϋποθέσεις που βάζει το Σύνταγμα για να συνεχίσει μια κυβέρνηση, υπάρχουν κατά τη γνώμη μου απολύτως, έτσι ώστε να συνεχίσει η κυβέρνηση το έργο της. Σε αυτό θα μείνω αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα θα δούμε όταν έρθει η ώρα και δεν είναι πολύ μακριά όλα αυτά, πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί. Αλλά το κρίσιμο θέμα παραμένει, κατά τη γνώμη μου, ότι μπροστά, ειδικά με το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, ότι όλες και όλοι οι βουλευτές θα βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση και οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας όλες και όλοι. Και πιστεύω, το επαναλαμβάνω, ότι η πλειοψηφία του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα αναλάβει αυτή την ευθύνη να κλείσει ένα θέμα που σέρνεται χρόνια και να ανοίξει μια προοπτική προόδου για όλη την περιοχή.
Είναι ένα θέμα αυτό που λέτε και ένα σκοπός. Είναι και ένα θέμα όμως ότι από την πολύ καλή σχέση, την πολύ καλή συγκυβέρνηση, mm-hmm. την πολύ καλή συνεννόηση που υπήρχε όλο το προηγούμενο διάστημα μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτήτων Ελλήνων που είναι στη συγκυβέρνηση, βρεθήκαμε σε μια διαμάχη, όπως βλέπετε. Θα πω ίσως μια βεντέτα περισσότερο μεταξύ του κ. Κοντζιά και του κ. Καμένου το τελευταίο διάστημα ειδικά. Και σε αυτή τη διαμάχη είναι το ερώτημα, Κώστα, ποιος έχει τελικά και δίκιο, γιατί και οι δύο, και ο κύριος Κοντιάς και ο κύριος Καμένος, υπηρετούν, λένε οι ίδιοι, τα συμφέροντα της χώρας. Ο καθένας με το δικό του σκεπτικό, με το δικό του τρόπο και με το δική του φιλοσοφία και πιστεύω και ιδεολογία που έχει. Έτσι. Εγώ καταρχήν θεωρώ ότι η διαμάχη, αυτό που λες, είναι πρόσχημα. Είναι πρόσχημα. Πρόσχημα, ναι. Χρησιμοποιείται προσχηματικά η κόντρα Καμένου και Κοτζιά από τον κύριο Καμένο στη συγκυρία αυτή, mm-hmm. προκειμένου να μπορέσει να βρει ένα λόγο για να κάνει την ηρωική έξοδο, την έξοδο, εν πάση περιπτώσει, να προκαλέσει την πολιτική εξέλιξη που θέλει για να μπορέσει να βρει χρόνο να προετοιμάσει το κόμμα του για τις εκλογές. Άρα, πιστεύεις ότι ολοκληρώνει το κύκλο στον ανεξαρτήτων αυτή τη συμφωνία, τον προσπαθεί μια ηρωική έξοδο. Άρα κάτι ολοκληρώνεται για τον κύριο Καμένο. Η συμφωνία για το Μακεδονικό δεν ήταν στο πλαίσιο της συμφωνίας της κυβερνητικής συνεργασίας. Ήταν εκτός πλαισίου και ήταν δεδομένη και γνωστή η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, όχι τώρα, πάντα από το 1991-1992. Αλλά είναι πολλές περισσότερες εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Είναι τα αποτελέσματα του λοιμού μετά από την αναγκαστική λαιλασία της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής για τα στατεύματα της Βόρειας Αφρικής. Τότε είναι οι κλοπές μεγάλων αρχαιολογικών ευρημάτων και βέβαια οι αποζημιώσεις που αφορούν στα θύματα των πολεμικών εμπλοκών. Για τη συμφωνία των Πρεσπών και αφού χαρακτήρισε ως ανάξιες απάντηση στις αιτιάσεις περί ανταλλαγής του Μακεδονικού με τις συντάξεις, ο κύριος Βούτσης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία, εκτιμώντας ότι μπορεί να έρθει στην Ολομέλεια τον Φεβρουάριο. Διευκρίνησε επίσης ότι αμέσως μετά θα έρθει στην Ολομέλεια και η έγκριση της προσχώρησης της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ, αποκλείοντας το ενδεχόμενο αυτή η ψηφοφορία να γίνει μετά τις εθνικές εκλογές. Δύο διαφορετικές διαδικασίες και ψηφοφορίες σε σύντομο χρόνο, αποκλεισμένων απολύτως των σεναρίων που διακινούνται ότι θα ήταν δυνατό αυτή η δεύτερη ψηφοφορία να γίνει μετά από εθνικές εκλογές. Δεν θα απέκλεια το Φεβρουάριο. Γνωρίζουμε όλοι ότι στο διάστημα αμέσως μετά τη σχετική αποτίμηση της διαδικασίας που γίνεται ήδη στη γείτονα χώρα και μέχρι το Μάρτιο η διαδικασία θα έρθει στην Ελληνική Βουλή. Αναφερόμενο στην πιθανότητα αποχώρησης των ανεξάρτητων Ελλήνων από την κυβέρνηση, ο πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι δεν τίθεται θέμα νομιμοποίησης της κυβέρνησης εφόσον δεν περάσει πρόταση δυσπιστίας. Ο κύριος Βούτσης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για την εξάντληση του εκ του συντάγματος προβλεπόμενου χρόνου της τετραετούς διακυβέρνησης και εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην νομοθετική διαδικασία, επισημένοντας ότι τα νομοσχέδια που θα έρθουν στη Βουλή αφορούν κοινωνικά ζητήματα όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού και οι 120 δόσεις για τα χρέη και τα κόκκινα δάνεια. Δεν υπάρχει επικινδυνότητα για την κυβερνητική ευστάθεια.
Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Μαντά, έχουμε την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ τώρα την Πέμπτη στην Αθήνα, στην Ελλάδα, μετά από 4 χρόνια που είχε βρεθεί, θυμάστε, με τον Πρωθυπουργό. Θα μπει το τραπέζι το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, πιστεύετε, ανοιχτά και ξεκάθαρα? Έχει μπει ανοιχτά και ξεκάθαρα. Ναι, τώρα, εδώ και εδώ, πολύ εντός καιρό. Έδρας, στη δική μας έδρα. Νομίζω ναι. Ότι τώρα, όπως είπε και ο Κώστας Βουλακίδας, βρισκόμαστε λίγο πριν έρθει το πόρισμα της Επιτροπής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Και άρα από την πλευρά της χώρας μας, και εδώ νομίζω ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα έχουν. Υπάρχει συμφωνία, σύμπτωση απόψεων. Θα πρέπει να πράξουν, αλλά τώρα για πρώτη φορά θα γίνει αυτό πράξη, τα δέοντα σε σχέση, το λέω έτσι γενικά, σε σχέση με το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Και προφανώς, νομίζω, χωρίς να είναι, να φαντάζομαι να είναι αυτό το κύριο θέμα, νομίζω ότι θα μπει μέσα στην συζήτηση που θα γίνει με την κυρία Μέρκελ. Να προσθέσω κάτι ακόμη, ότι ζούμε και μία περίοδο, δεν πρέπει να φεύγει αυτό από την οπτική μας, όπου είχαμε και φαντάζομαι ότι θα έχουμε εξελίξεις στο θέμα της Νοβάρτης. Mm-hmm. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο να φτάσουμε τελικά στην αλήθεια. Αυτό θα πω μόνο. Mm-hmm. Και να δοθούν οι απαντήσεις που πρέπει στον ελληνικό λαό, στην ελληνική κοινωνία. Είναι κρίσιμο θέμα. Και νομίζω ότι θα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ένα θέμα δεν πήρε άπειρα χρόνια για να φτάσει στο τέλος του, αλλά κινείται με γρήγορους ρυθμούς, από ό,τι φαίνεται, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στην